Κοντά μα ο υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σοκράτη Φάμελο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Φάμελο. Καλημέρα, καλημέρα. μέρα. Καλή καλή μέρα. Καλά είστε. να δώσουμε να μα επιτρέπετε μια συνέχεια σε αυτά που λέγαμε πριν με του συναδέλφου για την πρωτοβουλία χθε και την ομιλία και την παρουσία του κύριου Τσίπρα. Σα <συσφίλιο> <συσφίλιο> πώ την αξιολογείτε, πώ την είδατε. <συσφίλιο> μια πολύ σοβαρή εκδήλωση για ένα κρίσιμο θέμα όπου που έχει τεράστιε ευθύνε κυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε εντύπωση και κατατέθηκε ξεκάθαρα είναι ότι η ακρίβεια τελικά ένα μηχανισμό όπου δισεκατομμύρια των οικοκυριών και των επιχειρήσεων καταλήγουν στι τσέπε λίγων με την ευλογία του κύριου Μητσοτάκη. Mm. Αυτό πρέπει να αλλάξει και ήταν ενδιαφέρον να και το το μοντέλο, κατα... δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Σίπρα. Πρέπει yeah. να αλλάξουμε κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουμε. Πώ αλλάζουν οι πολιτικέ. Yeah. Εγώ το λέω αυτό. Ah. Ah. Πώ αλλάζουν οι πολιτικέ yeah. όταν οι ευθύνε είναι στην κυβέρνηση. Yeah. Μιλάω ξεκάθαρα για μια κλοπή δισεκατομμυρίων από τι τσέπε τη δικέ σα, mm. των φίλων που μα βλέπουν και των επιχειρήσεων, για να καταλήγουν σε τέσσερι τράπεζε, δύο δηληστήρια και τέσσερι εταιρείε ρεύματο. Αυτό είναι εσχροκέρδια. Ναι, δεν το ζείτε εσεί. Οι πολίτε το, το ζουν όμω. Δεν θέλω να πω ότι το ζουν εγώ, αλλά... Έχετε δίκιο. Το ε... ζουν οι πολίτε. Ναι. Ξέρετε πώ ήταν τα κέρδη των τραπεζών, τέσσερα δισεκατομμύρια. Γιατί οι τράπεζε μα. Εδώ, υπου... μας... Εδώ η τράπεζα τη Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Φάμελε, ναι. επειδή κάποια στιγμή πρέπει να, 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 λένε λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα τη Ελλάδο λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσει των, μεσ... των, μεσαίων νοικοκυριών. Μπορεί Πώς να αυξήθηκαν λέει. οι καταθέσει λίγων. Πώ είναι, Μπορεί Όχι, δεν λέει. Λίγων. Λέει και νούμερο. Α, αμφισβητείτε τα κέρδη των τραπεζών.

την κατάσταση φτώχεια τη Ευρώπη. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να επικαλούνται κάποια ανάπτυξη και αριστεία και να είμαστε τέταρτοι από το τέλο ναι. και το ένα τέταρτο των πολιτών να είναι σε συνθήκε φτώχεια και αποκλεισμού από τα αγαθά τη ζωή. Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώσε το έργο τη το 19 ναι. και παρέδωσε και απόθεμα και έξοδο μνημόνια και καθαρά επιτόκια. Τώρα το ζήτημα είναι τι κάνει ο κ. Μητσοδάκη. Αυτό κρίνεται. Και στι επόμενε εκλογέ αυτό θα κρυθεί. Να δούμε πώ θα την κάνει η κυβέρνηση. Και η υποχρέωση τη κυβέρνηση. Όχι, λέτε ΣΥΡΖΑ... όμω κρυθήκε. Και, και κρυθήκε με 41%. Και οι ευρωεκλογέ τι ήταν. Αυτό που είπατε. Οι ευρωεκλογέ δεν βγάζουν εθνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά τι ήταν. Αφήστε τι ήταν. Επειδή Εγώ σα λέω άκουσα... κρυφή με 41. Και, την και το λέω γιατί το λέω. Γιατί εσεί κρυθήκατε και αυτή τη στιγμή είστε σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Δηλαδή ο κόσμο αυτά που λέτε δεν, βέβαια... Δεν τα, δεν τα αγοράζει, να το πω έτσι. Και βέβαια θα απαντήσω. Δεν τα αγοράζει. Μπορεί βέβαια... να μην τα ακούει καν. Και βέβαια θα απαντήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα. Πάντω, να σα πω την αλήθεια. Ναι. Όταν συζητάμε για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και τα σοβαρά προβλήματα για μια φωτιά που ξεκίνησε στο Μαραθώνα και έφτασε 40 χιλιόμετρα στο χαλάδι. Σήμερα έχει συζητήσει στη Βουλή. Και γυρίζουμε την κουβέντα στο τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Ε, εντάξει, αφήστε με να έχω την άποψή μου όμω. Κύριε αυτό Αφήστε με να έχω την άποψή μου. Με διακόπτε το Θεωρώ ότι συντηρείται μία συζήτηση για να κρύβονται οι ευθύνε τη κυβέρνηση Μιτσουτάκη. Αυτό Μπορεί που να το λέτε, θεωρώ... Εμπεριέχει ε, μία μορφή. Σε ποιον. Και είναι η δική μορφή, ότι υπάρχει μία προσπάθεια γενικώ να, 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 να αποκρύβονται οι ευθύνε του Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση του. Το ερώτημα είναι το εξή. Δεν πρέπει όταν λέτε θα έρθουμε να τα κάνουμε καλύτερα τα πράγματα. Ναι. Να πω ακριβώ τι, τι θα κάνουμε. Να τι κάνατε εσεί όταν μπορούσατε. Όχι, να πω τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Γιατί εμεί αυτό που κάναμε. Τώρα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αυτό που κάναμε. Όπω είστε τώρα δεν μπορείτε να κάνετε. Αυτό που κάναμε τίποτα. το κάναμε και η Ελλάδα βγήκε τα μνημόνια ναι. όπου οι ναι. κυβερνήσει που συμμετείχε ο κ. Τζουτάκη μα βάλανε. Ναι. Ναι. Αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονό. Πρέπει πρώτα να βρείτε τον εαυτό σα. Πρέπει λοιπόν τώρα να βρούμε τον εαυτό μα. Πράγματι, πρέπει να σοβαρέψουμε, να είμαστε αξιόπιστοι και να έχουμε και προτάσει. Συγκεκριμένε προτάσει. Ναι. Πώ θα Και η συζήτηση χθεσινή που ήταν και άλλα Ινστιτούτα, ήταν πολύ ενδιαφέρον σε των το και ξαναμπήκαν ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση τα κρύβει. Όπω για την ενέργεια, παραδείγματο χάρη. Πώ θα βρείτε τον εαυτό σα, κύριε Φάμελε, όταν σα κατηγορεί ο, ο, ο εκλεγμένο πρόεδρό σα από τη βάση ότι έχετε προσωποπαγέ μίσο και παραβιάζετε κάθε δημοκρατική έννοια και διαδικασία και τον αποκλείετε με το έτσι θέλω για το φοβάστε από τη διαδικασία εκλογής. Πώ θα τον βρείτε το ανιστερό είστε εδώ, εαυτός. Η συζήτηση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ mm. είναι μια συζήτηση για το πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει επαρκή, θα είναι σοβαρό, δεν θα κάνει λάθη και θα δίνει πραγματική απάντηση απέναντι και στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στου πολίτε. Mm. Δυστυχώ με πάρα πολλά λάθη που γίνανε, τα οποία έκρινε η Κεντρική Επιτροπή, ήταν ανεπαρκή η προηγούμενη ηγεσία να δώσει αυτέ τι απαντήσει. Mm. Και μπορώ να σα αναφέρω πάρα πάρα πολλά, mm. ιδιαίτερα μετά τι Ευρωεκλογέ. Υποψήφε μπορεί να είναι. αλλά. Αυτό που λέτε είναι μια πολιτική αλλά, κρίση. εντάξει. Αλλά. ή μπορεί να είναι υποψήφιο, όμω δημοκρατικά. Ναι, επιτρέψτε μου να σα πω. Αλλά εμεί είχαμε ζητήσει εκείνη την περίοδο πάρα πολλά στελέχη να πάμε σε προσφυγή στη βάση χωρί μομφή σωστά, και χωρί κανένα αποκλεισμό. Δεν πήγε, έκανε λάθο, προφανώ. Ναι, αυτό ίσω με βοηθάει να κλείσω μια συζήτηση, η οποία εγώ δεν ήθελα να την κλείσω, λέγοντα ότι ένα επικεφαλή που κάνει τόσα πολλά λάθη. Δεν είναι επαρκή δηλαδή. για επικεφαλή. Mm -hmm. Ε, και αυτό όμω μπορεί να, να, αυτό. να το κρίνει η βάση, λέει ο ίδιο. Ο ίδιο λέει: Αφήστε με να χάσω. Είπε, το είπε Υπήρχε, και το ξαναείπε. Υπάρχει λοιπόν ένας, ένα ερώτημα. Mm. Γιατί ο ίδιο επέλεξε να επιτίθεται στο κόμμα που τα Τάχατε θέλει να ηγηθεί, γιατί επιλέγει να μειώνει και να απαξιώνει το κόμμα αυτό, και αυτό είναι ένα από τα δραστικά προβλήματα που μα οδήγησαν στην πρόταση προσφυγή στη βάση. Mm. Γιατί επιλέγει να στέλνει εξώδικα ή να κατηγορεί για διαπλοκή και για κουκούλε. Mm -hmm. Και μάλιστα η κατηγορία τη διαπλοκή ήταν για μια απόφαση που την είχαμε πάρει όλοι μαζί. Βάζω σε αυτέ τι ερωτήσει που δεν αφορούν εμένα. Ούτε του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν. Αφορούν τον προηγούμενο πρόεδρο που πρέπει να πει γιατί κάνει το λάθη και γιατί πτήθεται στο κόμμα αυτό. αυτό Εγώ μας... εκτιμώ πάντω για να το κλείσω ναι, ναι. ότι δυστυχώ υπάρχει ένα σχέδιο απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ναι. το οποίο τον μόνο που βολεύει είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Το, το οποίο υπηρετεί ο κύριος σασελάκι το σχέδιο αυτό. Το σχέδιο απαξίωση ναι. το του ΣΥΡΙΖΑ ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι. Νομίζω ότι η επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρη. Όχι, λέω το υπηρετεί ο αυτό το σχέδιο. Γιατί τον κατηγορήσατε και γι' αυτό. Ότι βοηθάει, λέτε, την δημοκρατία με okay, τη στάση του. Μισό λεπτό. Είπατε ότι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. υπηρεσία ε, και τα λοιπά. Ε, όχι εσεί. Το λέγετε από άλλου. Ναι. Να ξεκαθαρίσω. Όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, από, ναι. από, 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 από την να, να υπόθεση. Ναι. Όχι από ένα στέλεχο. Ναι. Να, ναι. ναι. να ναι. Ότι υπάρχει σχέδιο απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ από τον προηγούμενο πρόεδρο και από σελέχη που είναι κοντά του Mm. Το δηλώνω και εγώ, διότι του είδα και έξω από την κάμερα, να έξω από την κεντρική επιτροπή, mm. να επιχαίρουν στι κάμερε γιατί δεν μπορούν να έχουμε παρτί, ενώ mm. από του ίδιου και τι ίδιε εξαρτώνταν. Mm. Το ότι αυτό εξυπηρετεί τον κύριο Μητσοτάκη, επίση το έχω πει και εγώ. Mm. Αντανακλαστικά. Mm. Το, το, το αποτελέσμα του δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά λέω Ωραία. δεν το, δεν το ξεφέρουν οι ίδιοι. Εγώ, εγώ, εγώ λοιπόν. Γιατί άλλο είναι το οργανωμένο από του ίδιου. Δεν είναι δεν ήρθα να κάνω υποθέσει. Ε, ναι. Το αποτέλεσμα έχει σημασία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, Ότι αυτή η πολιτική πρόταση και οι συμπεριφορέ οι δεν ευρώνουν την κοινωνία. Εγώ ήρθα εδώ για να σα πω πώ μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Γιατί διατεταγμένοι πιστεύω λοιπόν, ότι ο, ο, τος... ο Δεν το έχω πει εγώ αυτό. Δεν... Να το, το ρωτάτε πολλέ φορέ. Το, 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 το... το... αποκούετε, εγώ... ε, 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 δεν ε, το ε, πιστεύω. Ε, 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 το υιοθετείτε. Εγώ λέω ότι υλοποιεί σχέδιο απαξίωση του κόμματο. Αυτό σα φαίνεται αν είναι διατεταγμένοι ή όχι υπηρεσία. Μισό λεπτό έχει. Οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που έχονται εδώ σε εμά. Λένε δεν είναι δυνατόν να μην τον αφήσουμε. Δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι αριστερό. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο. Να μην αφήσουμε τον, Κασελα... τον κύριο Κασελάκη Να είναι υποψήφιο. Να είναι υποψήφιος. Δεν ζητάμε να κερδίσει, θα το πει η βάση. Αλλά δεν μπορεί να τον αποκλείουμε ντε και σόνι. Οι βουλευτέ θα λένε. Ε, καλά, Αλλιώ θα αποχωρήσουμε, αν δεν είναι. Ε, είναι σε, αυτή τη, ε, ε, σε αυτό το σχέδιο. Ωραία. Για να το, για να το κλείσουμε λιγάκι, γιατί είναι κουρασικό και για του φίλου μα. Δεν ήρθα εδώ να μιλήσω για έναν άλλον. Ένα άλλο πρόσωπο που διατίθεται ή έχει δηλώσει ότι θέλει να είναι υποψήφιο. Ήρθα εδώ να μιλήσω για ποιο λόγο προτείνω εγώ ναι. να είμαι υποψήφιο προς του ΣΥΡΙΖΑ. Επαναλαμβάνω, το ερώτημα γιατί δεν δέχτηκε την πρόταση χωρί αποκλεισμούς να πάμε στη βάση και επιτίθεται στο κόμμα που δηλώνει ότι θέλει να ηγηθεί, είναι ερώτημα που αφορά τον ίδιο, αλλά απαξιώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτό το καταθέτω ω αρνητική κριτική. Λέμε αν είναι, μπορεί να είναι υποψήφιο ή όχι. Και λέω. Σα παρακαλώ, Πούτε. Μπορεί να είναι υποψήφιο ή όχι. Σα λέω λοιπόν ότι ορθώ η Κεντρική παρακαλω μπορει να έκρινε ότι ένα άτομο ναι. το οποίο επιτίθεται, ένα σύντροφο, ένα ναι. πρώην πρόεδρο ναι. που επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιο δεν ναι. είναι συμβατό αυτό με τον υποψήφιο. Και να σα πω κάτι απλό. Μισό λεπτάκι. Με συγχωρείτε, ναι. είναι παρακαλώ, πολύ απλό. Πρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, αν είχατε δεχτεί ένα εξώδικο από ένα στέλεχο τη εκπομπή, θα το καλούσατε στην εκπομπή. Από τον κύριο Οικονόμου. Ναι, ναι. Αν ο κύριο Οικονόμου σα είχε κατηγορήσει για διαπλοκή και εσύ είστε ναι, ναι. θα κάνατε μαζί εκπομπή. Mm -hmm. Πάντω θα το συζητούσα μαζί. <laughs> <laughs> το συζητήσαμε πάρα συζητούσα. πολύ και δεν ήθελα. Όχι, λοιπόν. όχι, δεν το συζητήσατε. Λοιπόν. Και επίση. Πάμε λιγάκι όμω να δούμε με, τι μπορεί ε, να κάνει η ε, ΣΥΡΙΖΑ ε, για του ε, Έλληνε πολίτε. Εγώ σα λέω πάντω ότι δεν θα κάνατε μαζί εκπομπή. Λέτε ότι εγώ θα μπω μπροστά, και αυτό έχει να κάνει με τη δική σα υποψηφιότητα, να συγκρατήσω ενωμένη την κοινοβουλευτική ομάδα. Να μην έχουμε ε, 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 διαρροέ. Να μην φύγουν οι, οι σύντροφοι. Πώ θα το κάνετε αυτό, Ωραία. όταν υπάρχουν σύντροφοι που σα κατηγορούν για, για μίσο και τα λοιπά, και ε, με, ε, μεθοδεύσει αντίον του Πρόεδρου. Δεν πιστεύω ότι κατηγορεί κάποιο. Όχι εσά προσωπικά, κύριε Πρόεδρε. Σαν όχι. Εσεί είστε μια σοβαρή παρουσία. Σε κάθε περίπτωση, ίσω και αυτό που είπατε, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αποδείξει τον τελευταίο ένα χρόνο ότι μπορώ να εκφράσω και με νέο τρόπο, αλλά και με συνεκτικό. Και οργανωμένο και αξιόπιστο, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και τι ανάγκε τη κοινωνία. Και πρέπει να σα πω ότι εκείνη, αυτή τη χρονιά που πέρασε, ο κ. Μητσοτάκη είχε αντίπαλο. Μέσα στη και Βουλή. Και με τεκμηρίωση, δηλαδή. μέσα στη Βουλή. Και μπορώ να εγγυηθώ ότι αυτή η πρόταση θα έχει απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη μια πολύ σοβαρή φωνή, την οποία την μετράνε και του ανησυχεί και η αποδοχή αυτή η οποία υπάρχει εκτό όσον αφορά τη σοβαρότητα και την ναι, αξιοπιστία. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να λύσουμε πρώτα τα δικά μα. Εγώ το κατανοώ αυτό. Δεν θα πετάξω τον μπαλάκι εκτό. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα. Γιατί, Γιατί αν ο, ο, ΣΥΡΙΖΑ έχει προοπτική mm. και αν έχει προοπτική και μια προοδευτική κυβέρνηση αύριο, και αυτό λειτουργεί, αν θέλετε, ω συνεκτικό ιστό για την κοινοβουλευτική mm -hmm. ομάδα. Αλλά και όταν δεν προσβάλλει, mm -hmm. όταν λειτουργεί ω ομάδα. Ξέρετε, υπάρχει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, ρόλο στα κόμματα και η, η συλλογική δουλειά. Mm -hmm. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι δέχτηκε πολλέ επιθέσει και στο τέλο με την αλλαγή του Προεδρείου, δούλεψε συλλογικά σω είναι και ένα μήνυμα προ την κοινωνία και προ του νέου και τι νέε που μα βλέπουν που φεύγουν από την Ελλάδα, δεν βρίσκουν εδώ πέρα μια κοινωνία που να δουλεύει συνεκτικά και η κυβέρνηση του αγνοεί. Και θεωρώ ε... ότι και σε αυτά τα νέα παιδιά πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα για τη στάση μα απέναντι στην πολιτική. Ευχαριστούμε Γιατί κύριε Πρόεδρε. Ανισχύει πάρα πολύ και αυτό το είμαστε... καλό ρεύμα αποχώρηση από την Ελλάδα. Είμαστε... Είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα. Θα τα ξαναπούμε κύριε Φαμέρα. Καλή επιτυχία. Σα ευχόμαστε. Καλημέρα, καλή συνέχεια.